Με 12 αλλαγές αλλά και νέους κωδικούς έκπληξη έρχεται το νέο βασικό έτυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1 που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά μετά το Πάσχα περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Ο σχεδιασμός των νέων φοροεντύπων βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να προετοιμάζονται από τώρα για το φουσκωμένο λογαριασμό που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016 λόγω των φορολογικών ανατροπών που επήλθαν. Οι αλλαγές που έγιναν στο νέο έντυπο Ε1 είναι οριακές, ενώ έχουν εισαχθεί νέοι κωδικοί έκπληξη, όπως η ιδιωτική χρηματοδότηση κομμάτων ή υποψήφιων βουλευτών που εμφανίζεται για πρώτη φορά στη φορολογική δήλωση και μάλιστα εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως αναφέρει η ημερησία, οι αλλαγές στο Ε1 επικεντρώνονται στα εξής σημεία. Νέος κωδικός 021-022 συμπληρώνεται από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Νέος κωδικός 037-038 συμπληρώνεται από τους κατεπάγγελμα αγρότες. Οι αγρότες θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων και συνεπώς δικαιούνται το έμεσο αφορολόγητο των 8.636 και 9.545 ευρώ, ενώ σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ επιβάλλεται και ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ καταργήθηκε και πρακτικά οι αλλαγές αυτές θα φέρουν επιβαρύνσεις για αγρότες με φορολογητέο εισόδημα πάνω από 21.500 ευρώ, ενώ σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια προκύπτουν ελαφρύνσεις. Εισφορά αλληλεγγύης. Για τα εισοδήματα του 2016, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται με νέα κλίμακα και νέους συντελεστές. 0% στα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, 2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ, 5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ευρώ ως 30.000 ευρώ, 6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ευρώ έως 40.000 ευρώ, 7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ευρώ ως και 65.000 ευρώ, 9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ευρώ ως και 220.000 ευρώ και τέλος 10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.